Πάθη και του Θείου Θόρου Ιακώβου Πολυκάρπου, Αντωνίου και Παύλου των Αρχιερέων και Πάνδρων των Ενευλαβία, αρχιερετευσάν με την επαρχία τάφων. Μακαρίων και ειδημοκτητόρων, πασόνων των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Μονών και του Αγίου Ναού του, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικός αγωνισμένων, και ευπλεώς πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώσει, πάρετε και έπες κάτω, πάντων των εμελπίδη αναστάσεων ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάμε ευσεχώς κοιμένων και απαρταγών θοδόσων, και των και κοιμημένων του Λόγου Θεού, Σεραφείμ, Παύλου και Αναφωνήτου των Αρχιερέων, και όντα ονόματα επιμονεύσαμε εν τη ιερά προθέσει, ζώων των αδελφών ημών και τεθνεώτων και ο έγκαστος κατά διάνοια μνημονεύει, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού και πάντοτε και αρήθου και εις τους αιώνας του Θεού. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά έναν μεγάλο άνθρωπο, έναν μεγάλο άντρα, έναν Άγιο. Σήμερα όμως η Εκκλησία μας τιμά ένα πρότυπο ζωής. Ακόμα περισσότερο, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά ένα πρότυπο ηγέτη. Ο Άγιος Δημήτριος ήταν ένας ηγέτης στην εποχή του. Όχι μόνο γιατί ήταν ανθύπατος Αχαΐας, όταν συνελήφθη με έδρα τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή σαν αυτό που λέμε σήμερα πρωθυπουργός Ελλάδος, στην τεράστια τότε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, αλλά ήταν ηγέτης όχι μόνο πολιτικός, αλλά και θρησκευτικός. Ήταν ηγέτης ψυχών και σωμάτων. Τι σημαίνει όμως να είναι κάποιος ηγέτης και ποιο είναι το πρότυπο του αληθινού ηγέτου, ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του πραγματικού ηγέτου που οδηγεί τον άνθρωπο, τους ανθρώπους που έχει υπό την προστασία του, τους ανθρώπους που διακονεί, που υπηρετεί, που οδηγεί, που καθοδηγεί. Τους οδηγεί προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Τους οδηγεί προς το μέλλον και όχι προς το παρελθόν. Τους οδηγεί μπροστά και όχι πίσω. Άγιος Δημήτριος, γιατί για αυτόν θα μιλήσουμε, ήταν πρώτον ως πραγματικός ηγέτης άνθρωπος της πίστεως. Πίστευε στον αληθινό Θεό. Όλοι είμαστε άνθρωποι της πίστεως. Το θέμα είναι πού πιστεύουν. Ο Άγιος Δημήτριος πίστευε στον αληθινό Θεό, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, στην Αγία Τριάδα. Πίστευε στην Εκκλησία, στους Αγίους, στην Παναγία. Πίστευε στον πραγματικό Θεό, στον καλό μας τον Χριστό, τον Πατέρα. Ήξερε πολύ καλά μέσα του πως ένας Θεός υπάρχει στη γη και όχι άλλοι θεοί. Και έτσι στυλίτευε, έλεγχε, αυτούς οι οποίοι λάτρευαν πέτρες, ξύλα, καιρικά φαινόμενα, την ιδεολογία τους, έλεγχε αυτούς που λάτρευαν τον εαυτό τους, τα πάθη τους, το χρήμα, τη δόξα, τις ειδονές, τις βρωμερές αρχικές επιθυμίες και οτιδήποτε άλλο, πλην του αληθινού Θεού. Έλεγε πάντοτε στον κόσμο ότι προσέξτε αγαπητοί μου αδελφοί, τους έλεγε, εάν θέλουμε η κοινωνία μας να είναι ευνομούμενη, να έχει ευδαιμονία, ευτυχία, καλοσύνη, πλούσια τα ελέη του Θεού, αυθονία υλικών αγαθών για όλους και όχι μόνο για μερικούς, και κυρίως αν δεν χρειαζόμαστε την αστυνομία συνεχώς μες στα πόδια μας, τότε πρέπει να είμαστε άνθρωποι που θα τηρούμε το Ευαγγέλιο.
Πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε. Την κελέψα στην γη παντοδακούσε και φύγει να ακούσει σε πόλεμο και το φίλι μετέρα. Ότι σπέρμασε του τρει πέτα και τα νέα των Εμπαβυλώνη από τον Διέτο των Πρωτέρων τη Αναδείξα. Αυτό που ανάγκη βασιλεύει και τα σπέρματα ταύτα στην τη διαφόρη καρδιά και ευρώγη σου. Και του εξαρτώμενα λαμβάνοντα αγία σου, ότι η δόξα εσύ και η στιγμή και πίμη του Αγίου Ενόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Κυρωβίου, τάφτα προεδέσπισα παρά τον Σόγουρο και η συνειδημότητα με την εξελίκη πίστη τελειωμένων. Παράσχονται έγραφε, πίστε εξτρεπή σας τάφτα και τη στιγμή μην επιτελούσει, πάντα τα προσωτηρία ρεθήματα και των αιωνίων των αγαπών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναθράντου της Πίνησιμών Θεοδόκου και Ιταθαίνου Μαρίας, του Αγίου Ενόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Κυρωβίου, πολιού και προστάθμιμο και τη μνήμη εξαιρούμε και πάντων των Αγίων. Ότι εσύ ο ευλογών και γιάχνουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σε τον άκρο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και τη μνήμην επιτελούμεν και του εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλου του Χρυσοστόμου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Με τις ευχές του καλού μας Επισκόπου, του Πατρός Αμβροσίου που θα σπεί για τις ευχές του τώρα, ευχόμαστε να έχετε πάντοτε υγεία, δύναμη και χαρά στην ψυχή σας. Η ζωή σας να είναι ευτυχισμένη και αν δεν είναι να γίνει. Το σπίτι σας να έχει πλούσια τα υλικά αγαθά, να χαίρεστε τις οικογένειές σας και να είστε υπερήφανοι γιατί είστε στην πόλη του Αγίου Δημητρίου με προστάτη τον Άγιο Δημήτριο. Ναι, σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, είναι μεγάλη η χαρά, η τιμή αλλά και η συγκίνηση αυτή την ώρα εδώ στο Ναό του Αγίου Δημητρίου που όπως είπα και χθες είναι ο πρώτος ναός στον οποίο διάκονος διακόνησα και έζησα αυτή την πόλη αρκετά και έντονα και την αγάπησα και την περπάτησα και την έτρεξα και μετά από αρκετά χρόνια επιστρέφω πάλι εδώ κοντά σας, αρκετά πρόσωπα, πολλά πρόσωπα γνωστά και αγαπητά. Τα παιδιά ήδη μεγάλωσαν, είναι πιο πολλοί έχουν τελειώσει ήδη το πανεπιστήμιο αυτοί με τους οποίους τότε συνδεθήκαμε. Είναι συγκινητικά να επιστρέφεις εκεί από όπου ξεκίνησες και να βλέπεις ότι όλα συνεχίζουν όπως ήταν. Τότε με τον δεσπότη μας τον Παύλο, που τρέχαμε σε όλη τη Μητρόπολη, με κέντρο εδώ τον Άγιο Δημήτριο, στην Γεράνια τον Άγιο Νικόλαο. Και σήμερα εσείς, με την αγάπη της καρδιάς σας, την απλότητά σας, την ταπείνωσή σας, να διδάσκετε όλους εμάς. Είναι τυχερή η Σιάτιστα, αυτό σκέφτομαι μέσα μου, τυχερή αυτή η πόλη και όλη η Μητρόπολη που πηγαίνει από έναν Άγιο σε έναν ακόμη Άγιο και σε έναν ακόμη Άγιο. Ακούγαμε για τους μακαριστούς προκατόχου σας, τον Ιάκωβο, τον Πολύκαρπο, τον Ιάκωβο νομίζω που έφερε το νερό, αν τα λέω καλά, τον Πολύκαρπο, τον Ορφανοτρόφο, τα λείψανα το οποίο είναι στον Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος, και με τον Άγιο Σιατίστη, τον Μακαριστό, τον Παύλο, ήμουνα στην εκταφή του, και τον Αντώνιο, που τον έζησα κι εγώ σαν μικρό παιδί πάνω στο χωριό, στη Ζικόβιστα, και τον Παύλο και σήμερα εσάς. Είναι τυχερή Σιάτιστα που πηγαίνει από καλό σε καλύτερο και αγιότερο. Και ξέρετε αδελφοί μου, θα είμαστε αναπολόγητοι όλοι εμείς εφόσον είδαμε τέτοιους ανθρώπους και βλέπετε καθημερινά έναν τέτοιο άνθρωπο δίπλα σας να ζει,
να διοικεί την εκκλησία εδώ την τοπική με τέτοια ταπείνωση, σαν ο τελευταίος, σαν ο έσχατος όλων, θα είμαστε αναπολόγητοι εάν εμείς στο δικό μας χώρο, στην εργασία μας, στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας, εάν εμείς έχουμε αυτόν τον αυταρχισμό, αυτήν την διάθεση να άρχουμε, να είμαστε πρώτοι. Ο Άγιος Δημήτριος που σήμερα τιμούμε μας δείχνει το ότι ο διοικητής έγινε τελευταίος. Για πολλούς της εποχής εκείνης, ο διοικητής για κάποιον άγνωστο, Χριστό, έδωσε το αίμα του. Πολλοί θα τον χλέβασαν. Αυτοί όλοι ξεχάστηκαν. Πέρασαν σχεδόν 2.000 χρόνια και μέχρι σήμερα τα ελείψανά του μυροβλίζουν. Τρέχουμε, προστρέχουμε να πάρουμε τη χάρη του. Τα θαύματα είναι άπειρα σε όλο τον κόσμο. Λες Δημήτριος, όπου και να πας στον κόσμο, και είναι γνωστό το όνομα. Είτε θα είναι James, είτε θα είναι Δημήτριος, είτε θα είναι Δημήτρη.